Τώρα θα σας πω πώς γίνεται η γιαννιώτικη παραδοσιακή κοτόπιτα ή και κρυατόπιτα. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ας πούμε για την κοτόπιτα. Παίρνουμε ένα κοτόπουλο, το καθαρίζουμε, το πλένουμε, το βάζουμε με 4 μεγάλα κρεμμύδια, αλάτι και μαύρο πίπερο. Τα βάζουμε να βράσουν. Τα κρεμμύδια τα κόβουμε σε φέτες χοντρές. Αφού βράσουν αυτά, βγάζουμε το κοτόπουλο, το καθαρίζουμε από τα κόκαλα και τις πέτσες και το κόβουμε σε ένα σκεύος σε μικρά κομμάτια. Περίπου ένα πόντο ενάμιση. Δεν το μαδάμε με τα χέρια για να μην έχει τις ίνες. Το κόβουμε αντίστροφα. Δηλαδή να διαλύεται αυτό όπως θα ψηθεί. Το αφήνουμε λοιπόν στην άκρη, βγάζουμε τα κρεμμύδια με μια τρυπητή κουτάλα και τα βάζουμε στο μούλτι. Στο μούλτι τα λιώνουμε και κανονίζουμε μετά σε μία κατσαρόλα, προφανώς και στην ίδια, αφού όμως αδειάσουμε το ζουμί σε άλλο σκεύος. Στο μούλτι δεν το γεμίζουμε γιατί ξεχύνεται από πάνω. Αφού κάνουμε πρώτη δόση το χυλό αυτόν, τον ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Στο δεύτερο που θα κόψουμε και τα υπόλοιπα κρεμμύδια, ρίχνουμε ένα-ένα και τα αυγά. Πόσα αυγά? 4 αυγά. Λοιπόν, τα ρίχνουμε και αυτά, χτυπιούνται μαζί με τα κρεμμύδια και τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα, όπου βλέπουμε να είναι ένας παχύς χυλός. Εκεί προσθέτουμε το λιανισμένο κοτόπουλο. Προσθέτουμε τυρί τριμμένο. Αν θέλει και κάποιος φέτα, μπορεί να βάλει και φέτα. Αλλά το σκληρό τυρί, αυτό που βάζουμε στα μακαρόνια, περίπου μία κούπα του τσαγιού, οι κανονικές, όχι οι μεγάλες, εκεί προσθέτουμε λίγο βούτυρο καλό και ρίχνουμε και το χυλό και λίγο ζουμί από αυτό που έχουμε κρατήσει. Στη συνέχεια έχουμε ψήσει ένα φύλλο και μόλις το βάζουμε σε ένα ταψί και μόλις ροδίσει λοιπόν αυτό το φύλλο, το τραβάμε από το φούρνο. Ο φούρνος ήδη προθερμαίνεται. Σε ένα ταψί, ανάλογα τώρα πόσο μεγάλο θα είναι, λαδώνουμε και στρώνουμε 3 φύλλα. Το κάθε ένα φύλλο από αυτά πρέπει να βρέχεται με λάδι. Είτε με πινέλο, είτε και όπως κάναμε εμείς εδώ παραδοσιακά, με το κουτάλι. Βάζεις το κουτάλι μέσα στο λάδι και αρχίζεις και περιλούζεις σταγόνες-σταγόνες όλα τα φύλλα. Στρωμένα πάνω στο τραπέζι το ταψί με τα φύλλα. Ρίχνεις το μισό χυλό
μέσα, αφού προηγουμένως καταλαβαίνεις ότι πρέπει να τρίψεις, να θρηματίσεις το φύλλο το ψημένο μέσα σε αυτό το μείγμα. Όταν είναι και μεγάλα κομμάτια, τα σπάς με τα δάχτυλά σου για να έχει τη δυνατότητα να περνάει ο χυλός επάνω και να αναμειγνύεται με το φύλλο. Αφού κάνουμε αυτή τη διαδικασία και ραντίσουμε πάλι με λάδι, από πάνω βάζουμε τον υπόλοιπο χυμό. Εκεί τώρα δεν μπορώ να σας πω, γιατί η εμπειρία είναι με το μάτι. Πρέπει να καταλάβει αυτός που θα φτιάξει την πίτα πόσο νερουλό πρέπει να είναι ο χυλός μαζί με το κοτόπουλο για να μπορέσει να το πιει. Εάν παρελπίδα σας πέσει και λίγο παραπάνω χυλός, υγρό μάλλον, ζουμί, τότε ψάχνεις εναλλακτικές λύσεις. Παράδειγμα, εγώ χρησιμοποιώ τις νυφάδες βρώμης. Πασπαλίζω λοιπόν από πάνω από τον τελευταίο χυμό και ας πούμε 2 φλιτζανάκια του ελληνικού καφέ, πώς σας είπαμε, ξέχασα και το όνομα. Νυφάδες βρώμης. Νυφάδες βρώμης. Παράλληλα γυρίζουμε τα φύλλα που είναι έξω από το ταψί, τα βρέχουμε και αυτά με λάδι και προσπαθούμε με τα χέρια μας να πατάμε αυτά τα φύλλα μέχρι που να καταλάβουμε ότι βγαίνει ζουμός από πάνω. Όχι πολύ, λίγο, για να μην στέκουν κούφια. Τότε παίρνουμε τα υπόλοιπα 2 φύλλα, τα βάζουμε σγουρά επάνω στην πίτα, τα πατάμε ελαφρώς γύρω-γύρω, ραντίζουμε με λάδι και στη συνέχεια βρέχουμε με τη χούφτα μας, παίρνοντας νερό σκέτο και το ρίχνουμε από πάνω. Εάν σας μείνει ζωμός από το κοτόπουλο και τα κρεμμύδια που έχουν βράσει, χωρίς να είναι μέσα τα κρεμμύδια, μπορείτε να κρατήσετε λίγο κοτόπουλο και να φτιάξετε και μία σουπίτσα ή ένα ωραίο πιλάφι. Ψήνετε σε φούρνο αέρα και αντιστάσεις, στη θέση, μία θέση πάνω από το τέλος του φούρνου και τρυπάμε πριν το βάλουμε στο φούρνο, τρυπάμε την πίτα με ένα αιχμηρό μαχαίρι. Όταν δούμε ότι ψήνεται και δούμε ότι φουσκώνει κάπου περισσότερο από το κανονικό, τότε ανοίγουμε το φούρνο και με το μαχαίρι σπάμε αυτό το φούσκωμα. Γιατί αν το αφήσουμε, δεν θα ψηθεί από κάτω. Πρέπει, δεν μπορώ να πω την ώρα, περίπου την ώρα, γιατί δεν τη βάζουμε πολύ δυνατά, τη βάζουμε στους 200 με 180 ανάλογα ο φούρνος πως καίει, και όταν δούμε ότι πάρει χρώμα πολύ από πάνω, πρέπει να ανοίξουμε το φούρνο και να κουνήσουμε την πίτα, να δούμε
ότι έχει γύρω γύρω αποσυνδεθεί από το ταψί. Ανασηκώνουμε λίγο μία άκρη να δούμε αν ψήθηκε από κάτω. Εάν λοιπόν δεν έχει ψηθεί, δεν έχουμε παρά να τη βγάλουμε, να γυρίσουμε το φούρνο στην αντίσταση από το κάτω μέρος και να την αφήσουμε εκεί για 5 λεπτά. Η πίτα είναι έτοιμη, την αφήνουμε να κρυώσει έξω από το φούρνο, δεν την αφήνουμε μέσα στο φούρνο, και για να διατηρηθεί με κρατσανιστό φύλλο, όταν τη μαζέψουμε δεν τη σκεπάζουμε ποτέ, δεν τη βάζουμε ποτέ σε τάπερ με σκέπαστρο. Απλά ρίχνουμε από πάνω μία πετσέτα όταν κρυώσει και μέσα στο ψυγείο ένα χαρτί κουζίνας. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη.